Γεια! Είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σε αυτό το βίντεο θα χρησιμοποιήσουμε το Mammoth Glue Crystal και Contra Plaqué για να φτιάξουμε καλαθάκια λαχανικών. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα υλικά. Θα χρειαστούμε Contra Plaqué σε διάφορα μεγέθη, το Mammoth Glue Crystal με τον ειδικό κόφτη και το πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun, Bostik Power Repair, χαρτοτενία Denbraven, βερνίκι και πινέλο, γατζάκια, και φυσικά το σχέδιο από το diy.bostik.com. Για αρχή θα χρειαστεί να κόψετε τις γωνίες των πλαϊνών ξύλων ώστε να δημιουργηθεί ένα άνετο άνοιγμα στα κουτιά. Σημειώστε 7 εκατοστά στην κάτω πλευρά, 7 εκατοστά στην πάνω πλευρά και 10 εκατοστά στη δεξιά πλευρά. Στη συνέχεια ενώστε το σημάδι της πάνω πλευράς με το σημάδι της δεξιάς πλευράς και το σημάδι της κάτω πλευράς με το σημάδι της δεξιάς πλευράς. Θα δείτε ότι θα δημιουργηθούν δύο τρίγωνα, τα οποία θα πρέπει να αφαιρέσετε με σέγα. Για να μην σας φύγουν φλίδες του Contra Plaqué με τη σέγα, μπορείτε να καλύψετε την επιφάνεια πάνω και κάτω με χαρτοτενία Denbraven. Αν χρειαστεί, ξαναπεράστε με μολύβι τις γραμμές που πρόκειται να κόψετε. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το Mammoth Glue Crystal. Με τον ειδικό κόφτη, ανοίξτε το Mammoth Glue Crystal. Βιδώστε την ειδική μύτη και τοποθετήστε το Mammoth Glue Crystal στο πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει η κόλλα. Αρχικά θα κολλήσουμε τα πλαϊνά στις πλάτες. Στην πίσω πλευρά της πλάτης κολλήστε προσωρινά 4 κομμάτια χαρτοτενία Denbraven. Τώρα στην καλή πλευρά εφαρμόστε 2 γραμμές Mammoth Glue Crystal αριστερά και δεξιά. Σε κάθε πλευρά κολλήστε ένα από τα πλαϊνά Contra Plaqué και χρησιμοποιήστε τις χαρτοτενίες για να τα στερεώσετε μέχρι να οριμάσει η κόλλα. Γυρίστε τώρα το κουτί ώστε να βλέπετε την κάτω πλευρά του. Πάρτε τα 3 Contra Plaqué της βάσης και εφαρμόστε μία λεπτή γραμμή Mammoth Glue Crystal σε κάθε πλευρά τους. Κολλήστε πρώτα τα 2 ακριανά ξύλα και στο τέλος το μεσαίο. Εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal και στο μπροστινό Contra Plaqué και κολλήστε το στη θέση του. Αν χρειαστεί, στερεώστε το με χαρτοτενία Denbraven μέχρι να στεγνώσει η κόλλα. Επαναλάβετε μέχρι να κολλήσετε και τα άλλα 2 κουτιά και αφήστε τα να στεγνώσουν. Όταν στεγνώσουν τα κουτιά, μπορείτε να τα κολλήσετε μεταξύ τους. Εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal περιμετρικά της βάσης και κολλήστε το ένα κουτί με το άλλο. Στερεώστε τα με χαρτοτενία Denbraven και αφήστε την κόλλα να στεγνώσει για τουλάχιστον 2 ώρες. Μπορείτε να κολλήσετε 3 ακόμη Contra Plaqué βάσεις στο άνοιγμα του πάνω κουτιού ώστε να δημιουργήσετε ένα καπάκι. Εφαρμόστε λεπτές γραμμές Mammoth Glue Crystal και κολλήστε τα στη θέση τους. Τέλος, εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal στους τάκους και κολλήστε τους στο κάτω μέρος της κατασκευής, έναν σε κάθε γωνία. Όταν στεγνώσει η κόλλα, μπορείτε να αφαιρέσετε τα κομμάτια της που έχουν ξεραθεί ανάμεσα στα ξύλα με ένα κοπίδι. Καλό είναι να γυαλοχαρτάρετε όλη την κατασκευή και να την ξεσκονίσετε καλά πριν περάσετε το βερνίκι. Επιλέξτε γυαλιστερό βερνίκι διαλύτου για ξύλα και περάστε με ρολό 2 χέρια. Αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει σε εξωτερικό χώρο για τουλάχιστον 3 μέρες. Στο πλάι της κατασκευής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Bostik Power Repair για να κολλήσετε γατζάκια. Για να ανοίξετε την Bostik Power Repair, ξεβιδώστε το ασημένιο καπάκι, αφαιρέστε το λευκό δαχτυλίδι και βιδώστε πάλι στη θέση του το ασημένιο καπάκι. Αφαιρέστε το πράσινο καπάκι και περάστε κόλλα στην πίσω πλευρά κάθε γάτζου. Κολλήστε τους γάτζους στα σημεία που σας εξυπηρετούν και αφήστε την κόλλα να στεγνώσει για τουλάχιστον 2 ώρες. Τα καλάθια σας είναι έτοιμα. Πέρα από λαχανικά, μπορείτε να αποθηκεύσετε παιχνίδια ή άλλα χρήσιμα αντικείμενα. Με γεια!